Και η Κρήτη θα αποκτήσει κινητό κέντρο επιχειρήσεων για το πυροσβεστικό σώμα με στόχο την καλύτερη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, υποστηρίζοντας ουσιαστικά το επιχειρησιακό έργο του πυροσβεστικού σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η πρόθεση του Υπουργείου είναι να δώσει τοπικά στην κάθε περιφέρεια τα μέσα εκείνα να ανταποκριθεί ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία που δεν είχαμε καλή αθερματική επικοινωνία. Και επίσης να μπορούμε να παρακολουθούμε το δικό μας σύστημα τηλεδιοίκησης, το λεγόμενο NGATE, όλα τα αυτοκίνητα, πώς κινούνται και πώς επεμβαίνουν. Νομίζω ότι είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα. Αξίζουν συγχαρητήρια στην πολιτική ηγεσία για τα εργαλεία που έχει επιλέξει να διαθέσει. Σαφέστατα και είναι ένα εργαλείο για την πυροσβεστική, διότι ανά πάσα ώρα και στιγμή θα έχει ένα σύγχρονο εργαλείο, ένα σύγχρονο βανάκι ουσιαστικά, το οποίο θα είναι αυτοκινούμενο και θα μπορεί να καλύψει ανά πάσα ώρα και στιγμή το οποιοδήποτε συμβάν, παρέχοντας και εικόνα, παρέχοντας και όλες εκείνες τις τεχνολογίες, τα τεχνολογικά εργαλεία που θα διευκολύνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κινητό υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων φέρει την κωδική ονομασία Όλυμπος και θα αποτελείται από δύο οχήματα. Το πρώτο με θέσεις εργασίας τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών και ένα ντρόν για άμεση μετάδοση οπτικού υλικού, ενώ το δεύτερο ως όχημα υποστήριξης και εξοπλισμού. Θα χρησιμοποιούνται σε μεγάλες φωτιές αλλά και κρίσεις και ιδιαίτερα σε δύσβατες περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας και συντονισμού των δυνάμεων. Νομίζω σε κάθε περίπτωση ότι είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο, κινητή μονάδα Όλυμπος, η οποία θα έχει ουσιαστικά θα συντονίζει τοπικά τις ασύρματες επικοινωνίες. Σε ένα δύσκολο συμβάν θα είναι για όλη την Κρήτη, είναι ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με ειδικό ασύρμα εξοπλισμού, ώστε να μπορεί να αναλαμβάνει, να δέχεται ασύρματικά τις κλήσεις από τα αυτοκίνητα που θα επεμβαίνουν και να τους δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις. Να ξέρετε ότι αυτό, υπάρχουν σημεία εδώ στην Κρήτη που το ανάγλυφο δεν επέτρεπε σε καμία περίπτωση να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Ανάμεσα στα βουνά, σε χαράδες, σε φαράγγια. Τώρα έχουν παραγγελθεί, σε δύο χρόνια θα είναι εδώ. Με λίγα λόγια, δεν θα ψάχνουμε κάποια ανά πάσα ώρα και στιγμή σε ένα πολύ δύσκολο περιστατικό κάποιο σημείο να υπάρχει κάποιο συντονιστικό. Θα είναι κινητό το βαν με όλα τα. Το σημαντικό είναι ότι θα παρέχει όλα, όπως είπα, τα τεχνολογικά εργαλεία, την πρόοδο ουσιαστικά πάνω στο κομμάτι της. Της εικόνας, του ήχου, της δορυφορικής κάλυψης, είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Για το πρόγραμμα Αιγής υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από δήμους της χώρας, αλλά και από την περιφέρεια Κρήτης, παρά το γεγονός ότι το επιμάχο πρόγραμμα δεν αφορούσε την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως επισημαίνει ο κ. Λεονταράκης, κάνοντας λόγο για αδικία. Για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αυτό ήταν μια χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αιγής, που δυστυχώς, το ξαναλέω δυστυχώς, διότι είχε υπάρξει συζήτηση και από εμάς, σαν περιφέρεια, υπήρξε το ενδιαφέρον να μετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Δυστυχώς και είναι άδικο, το ξαναλέω, το τονίζω, είναι πολύ άδικο. Δεν αφορούσε την αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς και υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον και από δήμους και από περιφέρειες να μπορέσουμε κι εμείς να υποβάλουμε προτάσεις έτσι ώστε να εξοπλιστούμε ακόμα καλύτερα.